Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Και τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς. Θέλω, παρότι φιλοξενώ την Υπουργό Παιδείας και τον πρώην Υπουργό Παιδείας, θα μιλήσουμε για την οικονομία, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, ιδίως μετά την τελευταία υποβάθμιση της οικονομίας μας και της πορτογαλικής οικονομίας. Δημιουργείται μια δραματική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Κυρία Διαμαντοπούλου, πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην ευρωπαϊκή οικονομία? Σήμερα υπάρχει ένα άρθρο στους Financial Times ενός πολύ γνωστού οικονομολόγου, του Wolfgang Newchau, που λέει ότι η εβδομάδα αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα για την Ευρώπη από τον πόλεμο και μετά. Επομένως, είναι σαφές ότι τα όσα ζούμε έχουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που αναλύουμε εδώ τοπικά. Και πρέπει, κυρία Χατζηνικολάου, να σας πω ότι θεωρώ προσφορά τον τρόπο με τον οποίο ανοίξατε το δελτίο. Έχουν και οι δημοσιογράφοι μεγάλη ευθύνη για έναν πανικό που δημιουργείται μέσα σε ένα απόγευμα. Μπορεί ξαφνικά να αλλάξουν οι αποφάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα φαίνονται οι αρνητικές συνέπειες της μη πολιτικής Ευρώπης. Δηλαδή, αν είχε προχωρήσει κάποτε η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και δίπλα στην Νομισματική Ένωση υπήρχε ισχυρή πολιτική ηγεσία που συντόνιζε τουλάχιστον, αν δεν διαμόρφωνε μια ενιαία οικονομική πολιτική, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα, είναι λάθος να πιστεύει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ότι όταν πλήττεται το ένα μέλος του, δεν θα πονέσει ολόκληρος ο οργανισμός. Το ζούμε αυτό, το είχαμε επισημάνει εγκαίρως. Θυμάστε και στην εκπομπή σας το είχαμε συζητήσει για την σύμπτωση συμφερόντων, την εποχική σύμπτωση συμφερόντων του πληθωριστικού δολαρίου με το αποπληθωρισμένο ευρώ που βοηθούσε τις γερμανικές εξαγωγές και πίεζε την Καγκελάριο να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, κάνοντας τότε τις ηρωικές δηλώσεις για την Ελλάδα. Τα πράγματα όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικά. Ένα σχόλιο ακόμα. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία Διαμαντοπούλου στην επισήμανση που έκανε για τον τρόπο με τον οποίο αρχίσατε το δελτίο σας, αναφερόμενο στην αξιοπιστία και στη δύναμη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όταν εμείς εγγυηθήκαμε με τα 28,5 δις την αξιοπιστία αυτού του τραπεζικού συστήματος, δεν κάναμε πλουσιότερες τις τράπεζες, βοηθούσαμε την ελληνική κοινωνία από τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε ο κλονισμός του τραπεζικού συστήματος. Χαίρομαι που σήμερα η κυβέρνηση προσχωρεί σε μια τέτοια σοβαρή και υπεύθυνη στάση και με στη σωστή διαχείριση πιστεύω ότι μπορούμε να προστατεύσουμε αυτό που κινδυνεύσαμε να χάσουμε, διότι αυτοεγκλωβιστήκαμε το προηγούμενο διάστημα στο ρόλο της ηφηγένειας σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ κερδοσκόπων από τη μια και βεβαίως του ανταγωνισμού των δύο μεγάλων πυλώνων της γης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Άκουσα τον αρχηγό σας, τον κύριο Σαμαρά, τον νέο πρόεδρο του κόμματος, να ζητά συγγνώμη για την κυβερνητική περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Όμως την ίδια στιγμή η αντιπολιτευτική σας τακτική των υψηλών τόνων, των υψηλών αντικυβερνητικών τόνων, δεν συνάδει με τη συγγνώμη αυτή. Θέλω να πω, η συγγνώμη αυτή δεν διατρέχει την πολιτική σας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και το ερώτημά μου είναι, όταν λέτε όχι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι αντιπροτείνετε? Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν θα σας πω ότι η συγγνώμη είναι υπεύθυνη στάση ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος έχει κάνει την αυτοκριτική του, είδε ποια κομμάτια πρέπει να διορθώσει σε σχέση με το παρελθόν για να μπορεί να είναι επικοδομητικός για την χώρα και για τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και μετά υπάρχουν ζητήματα στα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας, διότι έχουμε άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε αυστηρά εισπρακτικά μέτρα και μόνο, ξεχνώντας τη διάσταση της ανάπτυξης που θα μεγάλωνε την πίτα εσόδων για το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν μέτρα που θα έπρεπε να έχουν πάρθει από την πρώτη στιγμή και καθυστέρησαν να πάρθουν περίπου 120 με 130 μέρες. Τα 25 δις τα οποία είχαμε διασφαλίσει ότι θα μπορούσαν να εισρεύσουν στη χώρα με εμπροστοβαρή εφαρμογή του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, αργήσαμε 6,5 περίπου μήνες να τα ενεργοποιήσουμε. Επίσης, υπάρχουν μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει και ήταν έτοιμα να εφαρμοστούν από την προηγούμενη κυβέρνηση για να δώσουν έσοδα, όπως το θέμα των ημιυπαίθριων, για παράδειγμα, ή και άλλα, και εφαρμόζονται τώρα στρεβλά κάπως και αρκετά καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ακόμα πιο οξυμένο πρόβλημα. Μπορώ να σας αναφέρω επίσης συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές,
οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Άλλος δρόμος εκτός από αυτόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην παρούσα συγκυρία υπάρχει? Αυτά που λέτε τα σημείωσα και ελπίζω να απαντήσει η κυρία Διαμαντοπούλου. Κύριε Χατζηνικολάου, ένα δρόμο θα σας πω. Όταν τα spreads ήταν 170 μονάδες και το επιτόκιο δανεισμού 3-4% και η κυβέρνηση Παπανδρέου που έλεγε πριν τις εκλογές υπάρχουν λεφτά ήξερε πόσο δεινή είναι η κατάσταση, μπορούσε να βγει και να δανειστεί το σύνολο του ποσού που χρειαζόταν για 1,5 χρόνο η εθνική οικονομία και να κερδίσει το χρόνο που απαιτείται για να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Κυρία Διαμαντοπούλου, την δική σας τοποθέτηση πρέπει να σας πω όμως ότι σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Στυλιανίδης για τις καθυστερήσεις είναι γενικότερη αίσθηση αυτή και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση κινήθηκε μέχρι σήμερα σε πολύ αργούς ρυθμούς, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσει την κατάσταση και να απεγκλωβιστεί από τις προεκλογικές της εξαγγελίες οι οποίες ήταν εκτός πραγματικότητας. Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι είμαστε σε μία φάση που ο κύριος Στυλιανίδης είναι για μένα αυτή τη στιγμή ένας συμβουλευτής. Είμαστε όλοι, η δεξιά, τα αριστερά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, οι συνδικαλιστές, είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουμε την πιο δύσκολη στιγμή που είχε ποτέ αυτός ο τόπος. Είναι μία στιγμή που από τον πόλεμο και μετά δεν έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοια. Όταν σήμερα, κυρία Διαμαντοπούλου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όχι της Νέας Δημοκρατίας, μίλησαν για καθυστερήσεις. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν. Διορθώσεις στην κυβερνητική πορεία. Σας λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η εισαγωγή μου και νομίζω ότι φάνηκε ότι είναι και μια συναισθηματική περισσότερο αντίδραση είναι ότι ας δώσουμε όλοι ένα χέρι. Θα μπορούσα να πω ότι έχουμε καθυστερήσεις. Ναι, δεν το αρνούμε. Υπήρξαν καθυστερήσεις και να σας πω κάτι, κύριε Στυλιανίδη. Επειδή και εσείς έχετε κάνει υπουργός, ξέρετε ότι το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του πληρώνει το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διοίκηση. Πληρώνει το ότι από τη στιγμή που σκέφτεται ένας υπουργός που παίρνεται μία απόφαση μέχρι τη στιγμή που αυτό θα γίνει πράξη, ο χρόνος που χρειάζεται είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι άλλες σοβαρές και αποδοτικές διοικήσεις. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Μπορούμε να πούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ένα υπεύθυνο κόμμα, εγώ εκτιμώ και σέβομαι το ότι ο κύριος Σαμαράς ζήτησε συγγνώμη. Και θεωρώ ότι είναι θαραλέο. Όμως το πιο σημαντικό είναι να πούμε τι θα κάνουμε μέχρι τις 19 Μαΐου. Ξέρετε, είμαστε μπροστά σε ένα αριστεροδέξιο μολότοφ. Κυρία, ακούμε την ίδια γλώσσα από τη δεξιά και από την αριστερά. Ακούμε την ίδια λογική. Τελειώνω αμέσως. Να μην πάμε εκεί, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να πούμε, να βγούμε στον δρόμο είναι η λύση. Εγώ σέβομαι απόλυτα την υπερβατική προσέγγιση που κάνετε. Παρότι το ΠΑΣΟΚ Χαίρομαι. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση δεν έπραξε το ίδιο. Όχι πάντα και δεν ήταν σωστό. Και οφείλω να πω ότι και σήμερα μέρος ηγεσίας σας δεν πράττει το ίδιο όταν προχωρά παράλληλα με το κάλεσμα για ενότητα τις εξεταστικές επιτροπές και προσπαθεί να διευθύνει. Φεύγω μπροστά. Θέλω να σας πω όμως, επειδή πιάνω την κεντρική ιδέα της τοποθέτησής σας, αναφέρομαι τώρα πρέπει στην παιδεία καλοπροαίρετα και ως πρώην υπουργός. Κοιτάξτε, η μεταρρύθμιση, η εξυγίανση, η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί όχι απαραίτητα με ευνηδιαστικά νομοσχέδια, αλλά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό κόσμο, κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι 5 μήνες σε συζήτηση. Όλα αυτά τα οποία κάνετε τώρα με τους αναπληρωτές που ευνηδιάζουν τους εργαζόμενους. Και στους δυο σας μία συζήτηση σύντομα για τα θέματα της παιδείας.